Το Μέκιο Οικοτροφείο, ο χώρος που για ένα αιώνα λειτουργήσε ως οικοτροφείο θηλαίων και ως επαγγελματική σχολή με τμήματα ραπτικής, υφαντικής, καλτσομηχανής και ταπιτουργίας, είναι ο πρώτος σταθμός της πρώτης Biennale Δυτικών Βαλκανίων στα Γιάννενα. Και το απόγευμα της Παρασκευής έγιναν τα εγγένεια της έκθεσης με τίτλο «Υφαίνοντας την Ευρώπη, υφαίνοντας τα Βαλκάνια». Η έκθεση προσεγγίζει την υφαντική τόσο ως μια πρακτική άρρηκτα δεμένη με την ιστορία της Ηπείρου και των Βαλκανίων, αλλά και ως ένα μεταφορικό σχήμα που περιγράφει την αδιάκοπη προσπάθεια για την οικοδόμηση της λεγόμενης ευρωπαϊκής ταυτότητας. Την επιμέλεια της έκθεσης, που θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, έχει αναλάβει αναπληρώτρια καθηγήτρια της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Έφη Κυπριανίδου, ενώ τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό η Μυρτώ Βορεάκου. Ένα χώρο τον οποίο συνεχίζεται η πολιτιστική μας χειρονομιά. Το Μέγιο ιδρύθηκε το 1908 με σκοπό την αυτοτροφή του εξυγχρονισμού των νεαρών προσωπικών της πόλης. Είναι το πρώτο γενικείο σωματείο της πόλης μας και από το 1913 άρχισε να φιλοξενεί πολίτσια στο οικοτροφείο του και οικοτροφείο του. Δημιούργησε τμήματα ραπτικής, υφαντικής και τμήματων και κατασκευής χαλιών. Πάνω από 100 χρόνια διδάσκουμε στα κορίτσια της περιοχής αργαλιό, πλέξιμο, έτοιμα και μακραμέ, ώστε να μπορούν να σωθούν αυτές οι τέχνες. Τα μαθήματα αυτά των κορίτσιών έδωσαν πολλές φορές και λύσεις στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Αλλά η κύρια προσπάθειά μας ήταν να συνεχιστούν και να διασωθούν οι τέχνες αυτές. Προσπάθεια όλων μας και όραμα είναι να κρατήσουμε ανοιχτό το Μέγιο, να το κρατήσουμε ανοιχτό σαν ένα κέντρο πολιτισμού, ανοιχτό σε νέες ιδέες, σε νέες πρωτοβουλίες και μέσα στους μεγάλους του χώρους, με το νέο δίκτυο που αρχίζει να συγκινείται, να μπορεί να λειτουργήσει ως μεγάλος εκθεσιακός χώρος πέρα από τον εκθεσιακό του ρόλο. Με σύνθημα η παράδοση εκ νέου, η Biennale Δυτικών Βαλκανίων, που είναι μια νέα καλλιτεχνική και πολιτιστική διοργάνωση, έχει ως όραμα να επικαιροποιήσει την άειλη πολιτιστική κληρονομιά και τις αξίες της κοινότητας σε σύνδεση με τη σύγχρονη τέχνη και τις νέες τεχνολογίες. Ο θεσμός αποτελεί πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπό την αιγίδα και επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ιωαννιτών, το Πνευματικό Κέντρο και με την οικονομική υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου. Η ιδέα της Biennale Δυτικών Βαλκανίων, όμως, από τον τίτλο και μόνο, δείχνει και μια εμφανή πολιτική αντίληψη για την ευρύτερη περιοχή. Μια περιοχή πολύπαθη αλλά και με πλούσια πολιτιστική παράδοση και με πρωταγωνιστικό ρόλο στο μέλλον της Ευρώπης. Αυτό θέλουμε να είναι και ο ρόλος του δικού μας Δήμου. Ένας Δήμος ανοιχτός, μια μητρόπολη, θα μου επιτρέψετε να πω, της Ηπείρου και ένα σημείο αναφοράς των Δυτικών Βαλκανίων. Είμαστε πεπισμένοι ότι με όχημα τον πολιτισμό μπορούμε να κάνουμε τα Γιάννενα αυτό που έχουμε ονειρευτεί. Και σπουδαίες ιδέες, όπως αυτή της Biennale, ενισχύουν τα μέγιστα την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Κλείνοντας, θεωρώ πολύ σπουδαίο να τονίσω πως ο βασικός άξονας της Biennale, όπως έχει σχεδιαστεί, είναι η άειλη πολιτιστική κληρονομιά της Ηπείρου και των Δυτικών Βαλκανίων, όπως επικαιροποιείται μέσα από τη σύγχρονη τέχνη, με την αξιοποίηση τεχνολογιών και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και οι αξίες που φέρνουν οι κοινότητες. Ακόμη πιο σημαντικό όμως είναι ότι προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει στόχευση για τη δημιουργία ενός αρχείου ψηφιακής άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω ενός εικονικού μουσείου, το οποίο σε πρώτη φάση πιθανόν τοποθετείται στο κτίριο του Παλιού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Με οδηγό την ηρωνομιά μας και σύμμαχο την αγάπη μας για τον τόπο μας, είμαστε σίγουροι πως θα καταφέρουμε. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για τα Γιάννενα, είναι ιδιαίτερα τιμητικό για την Ήπειρο. Και γι' αυτό το λόγο σταθήκαμε δίπλα από την αρχή συγκεκριμένη προσπάθεια να φιλοξενείται μια Biennale εδώ, να διοργανώνεται και να εκδηλώνεται μια Biennale. Η τρίτη πόλη στην Ελλάδα, μετά την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα Γιάννενα. Ανοίγουμε λοιπόν την πύλη, δείχνουμε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η Σχολή Καλών Τεχνών κάνει βήματα προς τα πάνω, μπορεί να βάλει στόχους και μπορεί να τους πετύχει και γι' αυτό το λόγο εμείς είμαστε δίπλα από την πρώτη στιγμή και μετά στη συνέχεια.
Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική εκδήλωση σε σχέση με την τέχνη σήμερα στα Γιάννενα, διότι η Διεθνική Μπιενάλε των Δυτικών Βαλκανίων δεν θα μπορούσαμε να το φανταστούμε πριν από λίγα χρόνια στα Γιάννενα. Θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαίτερα το Τμήμα Καθηγητών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Γαλλίνων και ιδιαίτερα τον Χρήστο Δερμετζόπουλο, ο οποίος επιμελήθηκε και έδεξε την οργάνωση αυτή. Το κτίριο αυτό αποτελεί επίσης ένα έκτεμα, επίσης σημαντικό και με την αρχιτεκτονική του, αλλά ιδιαίτερα με στοιχεία της επίκλωσης, τα οποία είναι παραδοσιακά. Ξεκινάνε από τον περασμένο αιώνα από την αρχή. Έχω δει στην κουζίνα καταπληκτικά αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν να εκδοθούν και να δουν πάρα πολύ καλά αυτή την έκθεση. Επιτρέψτε μου να πω λίγο δύο σκέψεις. Το πρώτο είναι ότι η τέχνη και η τέχνη, η καστική τέχνη, μας επιτρέπει να δούμε νέα πράγματα τα οποία μας εντυπωσιάζουν πολλές φορές αισθητικά και να μας ευχαριστούμε για τη δική μας αισθητική, την αισθητική των καιρών. Είναι μια ειδική συγκυρία σήμερα να αντισταθόμαστε εδώ σε ένα χώρο που περίπου για έναν αιώνα προσπαθεί να κρατήσει τη ζωντανή παράδοση που παραδοσεί και την αισθητική σε πολλά παιδιά. Θυμάμαι μισό περίπου αιώνα πριν. Το χώρο συμβάζει και ο Δήμα. Είναι λίγο πιο μετά, ας πούμε. Και σήμερα από Παρισίου που είναι ο μεγάλος από όλους μας, τις εκθέσεις αυτού του ιδρύματος. Είχατε υπέροχα κομμάτια της κληρονομιάς, τα οποία είχαν ένα μειονέκτημα, είχαν πολύ ακριβά. Γιατί απλά είχαν πολλή δουλειά. Κρατώντας τα στοιχεία της πολιτικής κληρονομιάς μας, δεν έχουμε να προσθέσουμε πολλά πράγματα. Χαιρετισμό στα εγγένεια, αναφερόμενοι στην σημασία που έχει για την πόλη των Ιωαννίνων να φιλοξενεί την πρώτη Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων, απίφθηναν ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας, ο Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Γοργόλης, ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης και ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων Γιάννης Στέφος. Η πολιτική των τεχνών είναι μεγάλη σημασία στην πολιτική κληρονομιά, στην έρευνά τη και στου τρόπου με τον οποίο συμβολιστούν στην κληρονομιά και σήμερα. Με τάξει τι εκφράσει και τι εκφράσει μέσα από την ιδιωτική τη έρευνα και έργο. Αυτό που έχει σημασία σε αυτού του θεσμού είναι η επανάληψή του. Είναι δηλαδή η διάρκεια του στον χρόνο και ο εμπιστοσμό του. Θεωρώ λοιπόν ότι η Μπιενάλε των Βαλκανίων είναι ένα θεσμό που πρέπει να μείνει στην πόλη των Ιωαννίνων, να διευρυνθεί και να βοηθήσει σε αυτή την αλληλοεπίδραση, αλληλοδιάδραση ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Καλλιτεχνών και την πόλη. Και όχι μόνο, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Είναι η πρώτη δράση σε έναν από τους χώρους που επέλεξε η Μπιενάλε να εκθέσει και να παρουσιάσει τις δράσεις της. Και ελπίζουμε ότι όλοι θα συνδράμετε σε αυτό το εγχείρημα το οποίο έχει μεγάλη δυνατότητα τόσο για την πόλη όσο για την περιοχή, όσο και γενικότερα ως θεματική που συγκροτεί ένα νέο πεδίο. Αυτό της άγριας πολιτικής κληρονομιάς που συζητάει την παράδοση εκ νέου, όπως είναι και το σύνθημα της Μπιενάλε, με έναν άλλον τρόπο όμως, όχι έναν τρόπο παραδοσιακό μέχρι τώρα που μάλλον καλό με κάνει την παράδοση, που προσπαθεί μέσα από τις νέες τεχνολογίες, μέσα από την προσέγγιση των νέων καλλιτεχνών, να δει την παράδοση εκ νέου.